Εδώ είμαστε με την Βολιώτικη Χοροδία που γιορτάζει όπως της αξίζει τα 80 χρονά της με πολλές και ωραίες εκδηλώσεις. Μια από αυτές είναι σήμερα. Θα γίνει μια έκθεση, γιατί στα 80 χρόνια φαντάζομαι έχετε πράγμα. Αυτό πολύ, είναι. Μπάμπη Σκυριάννη, καλώς τον. Καλώς σας βρίσκω ξανά εδώ στο TRT. Το φιλόξενο αυτό το κανάλι μας. Μουσείο της πόλης σήμερα στις 7.30. 7.30 τα εγγένεια μιας έκθεσης που θα κρατήσει μέχρι τις 24 Ιουνίου. Okay. Δηλαδή θα πάει, έχει ένα διάστημα για να μπορέσει πολλοί κόσμος να το επισκεφθεί. Και στη συνέχεια σήμερα γύρω στις 9 η ώρα θα μεταφερθούμε στον χώρο πίσω από το μουσείο. Έναν χώρο που... Είναι άγνωστος. Είναι άγνωστος, ναι. Οι περισσότεροι βολιώτες δεν το ξέρουνε. Είναι ένας χώρος όπου τον διαπερνά, τον οποίο χώρο διαπερνά το βυζαντινό τείχος των παλαιών, αυτό που περιέζωνε το κάστρο των παλαιών και υπήρχε στον Βόλο μέχρι το 1889 στο μεγαλύτερο μέρος. Το οποίο και μετά άρχισε να καταδαφίζεται, όσο προστατεύεται, άλλο κατεδαφίζεται κλπ. Εκεί λοιπόν θα κάνουμε μια συναυλία που θα είναι διαφορετική από όλες τις άλλες, σε ένα διαφορετικό Ανοίγουν χώρο. Ανοίγουν το πρόγραμμα, γιατί οι superstars βγαίνουν μετά, τα παιδιά σας. Ναι. Έτσι. Ναι, το πρόγραμμα με το ανοίγουμε. Τέσσερα τραγούδια και μετά αναλαμβάνετε εσείς. Το παιδικό μας τμήμα που έχει τέσσερα τραγούδια και αυτά πολύ έτσι ιδιαίτερα τραγούδια και μετά αναλαμβάνουμε εμείς με μελοποιημένη ποίηση, ποίηση σε φέρι, καβάφι, τέτοιου είδους ποίηση, ας πούμε. Mm-hmm. Και βεβαίως και λίγο και γκάτσο. Και Μαρκόπουλο βλέπω και Μικρούτσικο. Ναι. Από συνθέτες κυρίως αναφερόμαστε σε κάποια πράγματα τα οποία να ταιριάζουν, ας πούμε, με τον χώρο αυτόν. Αρχισαρχαίος, έτσι βλέπω. Ναι, και με την ιστορία της Βολιώτικης Χοροδίας. Στα Σατζάλα βεβαίως. Στα Σατζάλα. Σταθερή αξία από το 1999 μαζί μας. Μπάμπη, τι θα δούμε πέρα από τη συναυλία που είναι μόνο για σήμερα, άρα μην την χάσετε τη συναυλία, γιατί δεν είναι ότι για όλες τις μέρες που θα είναι η έκθεση θα στείνεται και μια συναυλία κάθε απόγευμα. Η έκθεση, είπαμε, θα μείνει σε λειτουργία, ναι, μέχρι τις 24. Η έκθεση, τι θα δούμε. Η έκθεση είναι ήδη στημένη βεβαίως. Έχει φωτογραφίες από το 1930, γιατί η Βολιώτικη Χοροδία άρχισε να λειτουργεί πριν ακόμα αποκτήσει καταστατικό. Καταστατικό αποκτάει το 1937 και λέμε 80 χρόνια. Στην πραγματικότητα αρχίζει να λειτουργεί από το 1929. Έχουμε λοιπόν φωτογραφίες από τότε. Όσοι έρθουν εκεί θα δουν πρόσωπα, μπορεί να δουν τους συγγενείς τους, τους γονείς τους. Πολλοί άνθρωποι ήρθανε κάποια άλλη φορά και κλαίγανε. Έτσι. Θα έχουμε λοιπόν πολλές φωτογραφίες. Έχετε συμπυκνωμένη όλη αυτή τη διαδρομή των 80 χρόνων. Όλη τη διαδρομή των 80 λοιπόν, χρόνων. Σήμερα στις 7.30 τα εγγένεια, αμέσως μετά η συναυλία από τη Βολιώτικη Χοροδία, στο πλαίσιο των πολλών εκδηλώσεων που γίνονται για τα 80 χρόνια. Ευχαριστούμε θερμά.